Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας. Αποστόλη, καλησπέρα, τι κάνεις? Καλησπέρα, καλά. Λοιπόν, ήθελα να σου πω λίγο για αυτό το θέμα με τα δίδακτρα και του Sugar Daddy που είπε ο Κουτσούμπα στη Βουλή για τη Σουηδία. Ναι. Ούτε οι Σκανδιναβίδες σας πιστεύουν, αφού και αυτοί έχουν πάρα πολύ πικρή πείρα από την επιβολή διδάκτρων που οδηγούν ακόμα και σε αυτή τη σαπίλα νέες κοπέλες, φοιτήτριες, να οδηγούνται να αναζητούν Sugar Daddies για να χορηγήσουν τις σπουδές τους. Λοιπόν, εγώ σπούδασα στην Ελλάδα και έκανα το μεταπτυχιακό μου στη Σουηδία. Η Σουηδία δεν έχει δίδακτρα στις σχολές. Δηλαδή είναι όλα δωρεάν. Αν είσαι Σουηδός πολίτης ή αν είσαι πολίτης Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορείς να σπουδάσεις δωρεάν. Από εκεί και πέρα τα έξοδά σου για τη ζωή σου, για τη διαμονή σου, όλα αυτά προφανώς πρέπει να τα βάλεις από τσέπη σου όπως και στην Ελλάδα. Τώρα, αυτό με τους Sugar Daddies και το δάνειο ισχύει από την άποψη ότι οι Σουηδοί φοιτητές μπορούν να πάρουν δάνειο από το κράτος όσο σπουδάζουν προκειμένου να βγάλουν τα έξοδά τους. Επειδή πολλά παιδιά φεύγουν από το σπίτι τους, υπάρχει εδώ πέρα και είναι διαφορετική λίγο η κατάσταση ότι δεν μένουν με τις οικογένειές τους μέχρι τα 25-30 μέχρι να παντρευτούν. Οπότε πολλοί 18χρονοι, 20χρονοι που φεύγουν για να σπουδάσουν ζουν εκτός σπιτιού και χρειάζονται αυτό το δάνειο. Οπότε αυτό με τους Sugar Daddies πραγματικά βγήκε για άτομα τα οποία δεν μπορούσαν να πάρουν αυτό το δάνειο, αλλά είναι περισσότερο πιστεύω ένα κοινωνικό θέμα της Σουηδίας παρά θέμα πανεπιστημίων. Αλλά σε αυτό το κομμάτι η Σουηδία είναι ακόμα καλά πιστεύω. Λίγο για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό εδώ πέρα, αλλά ότι υπάρχει πρόβλημα στη Σουηδία γενικά με την νεολαία και πώς βλέπουν τα πράγματα, αυτό ισχύει και υπάρχει πολύ εκπόρνευση με διάφορους τρόπους. Εντάξει, το θέμα δεν είναι αν υπάρχει, το θέμα είναι άμα το λέμε Sugar Daddies. Αυτό είναι το θέμα. Όχι αν υπάρχει, ας υπάρχει. Ναι, ακριβώς. Να μην το λέμε είναι το θέμα, όχι αν υπάρχει. Στην ουσία του πράγματος, ναι, η κοινωνία και εδώ πέρα έχει τέτοια προβλήματα. Αν δεν λέγεται, είναι OK η φάση. Να μην λέγεται. Αυτό, δηλαδή πραγματικά όπως το πες, να μην λέγεται. Αυτό. Το κάνουν πολλά κορίτσια. Βρέα, το κάνουν, να μην το λένε όμως. Και με, ναι. Α, το OnlyFans για σπουδές είναι. Είδες, κάνουμε και ένα έργο. Ορίστε. Δεν πάει τσάμπα η μαλακία του καθενός. Ακριβώς, ακριβώς. Όπως θες θα διαχειρίζεις τα χρήματα. Άλλος μπορεί να θέλει να τα πάρει, να πάει να πάρει αυτοκίνητο, άλλος θα πάρει για να τα πάει για σπουδές. Ο καπιταλισμός δίνει επιλογές πάντως. Αυτό είναι το κυρίως πρόβλημα. Αυτό. Ναι, και διέξοδα. Ακριβώς. Ναι. Με λένε Σταυρούλα. Σταυρούλα. Στα τσαούλια. Πώς. Σταυρούλα. Σε έχασα. Κρίμα. Αποστόλη! Έλα! Όλα καλά! Καλά! Τις καλησπέρες μου! Πάρτες! Από Γερμανία καλό, Βασίλη. Ακούω την εκπομπή τώρα και ακούω το Μητσοτάκη να προσπαθεί να υπερασπιστεί τις γυναίκες. Για την απαράδεκτη σεξιστική τοποθέτησή σας, η οποία αποδεικνύει ότι τελικά το Κομμουνιστικό Κόμμα παραμένει η πιο αναχρονιστική δύναμη εντός αυτής της αίθουσας. Και μη σπεύσετε πάλι να μας κατηγορήσετε για αντικομουνισμό. Και έχω τρελαθεί, ρε φίλε. Γιατί? Ας μαζέψει πρώτα τους βιαστές του, τα κολλητάρια του, που σέβονται πάρα πολύ τις γυναίκες. Και μετά ας βγει δημόσια να ξανακάνει το λόγο του. Μάλιστα. Τι είναι αυτή, ρε φίλε. Σώθηκες. Τι να σωθούμε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Να τολμάνε τώρα αυτοί οι άνθρωποι να πιάσουν στο στόμα τους τον Κουτσούμπα και το Κομμουνιστικό Κόμμα και από πίσω το πλυντήριό τους να έχει κάνει τα όσια. Αν είναι δυνατόν. Πάντως αυτός είναι ο λόγος. Επειδή το πλυντήριο έχει κάνει τα όργια, ας πούμε, βρίσκουν τι να καταγγείλουν και για κάποιον άλλο να πούνε. Για να μπουν για τα όργια, ναι. Τηλιγνάδιδες κυκλοφορούν ελεύθεροι. Τώρα αυτά θα συζητάμε. Αυτά συζητάμε συνέχεια όμως. Εδώ φτάσαμε ο Λιγνάδης να κάνει ο ίδιος δηλώσεις και να λέει που με θυμηθήκατε εμένα. Δεν σε ξεχάσαμε. Πάνα μπράβο. Δεν το ξεχάσαμε κι εμείς. Όσο και να παλεύει να το ξεπλύνει ο Μητσοτάκης με τα κανάλια του. Μην αγχώνεσαι. Μια ζωή θα προσπαθώ να του ξεπλύνω, αλλά ευτυχώς εμείς δεν τρώμε κουτόχορτο. Τέλος πάντων, ήθελα να δώσω τις ευχές μου λόγω ημέρα σε όλες τις γυναίκες. Αποστόλη. Έλα. Αυτοί οι ξενδιάντροποι όταν φωτογραφιζόντουσαν μαζί με τον παιδεραστή δεν τους ένοιαζε. Αυτό βάλ τον ακουστή, ρε φιλαρά. Ποιο παιδεραστή από όλους που έχουν φωτογραφηθεί? Δεν θυμάσαι με τον παιδεραστή εκεί στο. Βρε, ναι, ποιον από όλους τώρα, επειδή θυμάμαι πολλούς. Γι' αυτό. Αυτόν που είχε σύμβουλο ο Μητσοτάκης. Αυτός που ήταν απλά μέλος της τοπικής. Ποιος από όλους? Όλους αυτούς, παλικάρι μου, σε παρακαλώ, για πες το κοινό. Ή αυτός που τον είχαν στο εθνικό διευθυντή. Ναι. Ποιον από όλους, αγάπη μου, ναι, αλλά ποιον από όλους δεν μου λες? Όλους αυτούς, ρε φίλε, πρέπει να θυμάμαι και ονόματα, ειλικρινά. Δηλαδή, τους ηχαμένους, τους χαφιάδιδες. Δεν μπορώ να τους θυμάμαι. Δεν θέλω και να τους θυμάμαι, αγόρι μου. Γεια σου, Αποστόλα. Γεια χαρά. Να κάνω κι εγώ λίγο σεξισμό, έτσι σαν το κουκουέ. Άκου τώρα εδώ τι διαβάζω. Ψάχνεις πιτσιρίκα όμορφη για να νιώσεις τη διαφορά από τις άλλες. Είμαι 21 χρονών, ναζιάρα, καβιάρα, με πολύ φαντασία που σβήνει από το μυαλό σου κάθε επιθυμία. Πώς σου φάνηκε? Καλό, για ποια σχολή είναι? Δεν ξέρω, κάποια τη ΔΑΠ μάλλον. Α. Κάποια τη ΔΑΠ είναι αυτό με το παρταμοριάρωστη. Πάνε μαζί αυτά. Α, πάρτι μοριάρωστη. Τα πάρτι της Νόδου Φουκού.
Πάρτα μοριάρωστη. Σαπίλα του. Ευτυχώς που υπάρχει το κουκουέ σε αυτή τη χώρα να αναδεικνύει τις απειλές του. Ευτυχώς. Αλλά και πάλι, μην ανησυχείς, βρίσκουν πώς θα τις σκεπάσουν. Δηλαδή, θα λειτουργήσει ένας δημοσιογράφος, θα αυξάνει ο Μητσοτάκης επί αυτού. Απλά τα πράγματα. Έχουν εμπειρία. Θα βρεθεί ο τρόπος, δηλαδή, μην αγχώνεστε. Στον μπάζωμα έχουν εμπειρία. Έλα, Αποστόλη, καλημέρα. Έλα. Φαντάσου να πετύχαινε παππού ο Μητσοτάκης στο σούπερ μάρκετ. Θα του λέγε ότι έχουν μειωθεί τιμές στις καπότες. Ωραίο, δεν θα ήταν αυτό. Καλό θα ήταν. Τώρα μπλέξαμε τα καλλιντικά μόνο. Θα αγοράσει τα καλλιντικά, είναι κοινότερο. Ας πήγε και σε ένα σεξ σοπ να του πούνε, κύριε, αυτό είναι πολύ καλό για να το βάλετε στον κόλο σας. Έλα. Έλα. Πώς τι κάνεις. Καλά. Λοιπόν, πρώτον, η εκδήλωση για την Μπριγάδα την Παρασκευή, την προηγούμενη, πήγε πάρα πολύ καλά. Είδες, το ανεβάσαμε και στο site, Το βάλετε και στο site, δεν το δαυτό. Ναι, καλέ, για να μην λες. Α, θα το κοιτάξω. Άκουσα που με έπαιξες. Χαίρομαι. Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα. Το άλλο είναι τη Δευτέρα που έρχεται, 11 του μήνα, στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας. Κάνουμε μια εκδήλωση για το Διεθνές Δικαστήριο που έγινε στις Βρυξέλλες ενάντια στον αποκλεισμό που επιβάλλουν ΗΠΑ στην Κούβα. Θα μιλήσει ο Δημήτρης Καλτσόνης, που είναι καθηγητής στο Πάντιο και ήταν δικαστής εκεί πέρα στο δικαστήριο. Ο Ραχιώτης, που είναι δικηγόρος και ήταν εμπειρογνώμονα στο δικαστήριο. Ο πρέσβης της Κούβας και από την αλλακτική παρέμβαση των δικηγόρων, δικηγορική ανατροπή, θα μιλήσει ο Γιώργος Βλάχος. Λοιπόν, αυτό είναι το απόγευμα στο δικηγορικό σύλλογο, τη Δευτέρα που μας έρχεται. Για όποιον πιστό. Επίσης, πάλι που με έχει στήσει. Και εδώ μπαίνουν και οικογενειακά θέματα και όπως έχουμε πει, υπάρχει θέμα επιβίωσης, βιοπορισμού και παντόφλας. Από την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή μεθαύριο, στο Netflix θα παίζει η ταινία πίσω από τις τιμονιές, η Σασημίνα Προέδρου. Που έχει πάει ό,τι βραβείο. Λοιπόν, περιμένω να πει γνώμη και να κάνει αυτοκριτική που δεν ήρθε στην πρεμιέρα με την Φουστανέλα. Περίμενα να το δώσει στο Netflix, μωρέ, να το νιώσω λίγο πιο ψαγμένο. Την αίθουσα είναι αλλιώς, φίλε. Χάνει. Σωστό, σωστό. Δεν ξέρω τι να κάνουμε. Ισχύει. Απλά επειδή με πιάνει ανομαλία στις αίθουσες μέσα, το αποφεύγω, μωρέ, γιατί είμαι επιρρεπής και δεν θέλω να ρέπω στην ανομαλία. Περιμένω δημόσια αυτοκριτική από Δευτέρα. Αυτοκριτική, ε. Γιατί δεν ήρθες, βεβαίως. Έλα ρε, μπράβερ. Έλα ρε, μπρο, μανίτο, πού είσαι. Εγώ που να είμαι σπίτι είμαι. Να σου πω, βγήκε αυτή η μαλακία, τώρα δεν ξέρω κιόλας και κατά πόσο ισχύει, αλλά νομίζω ότι ισχύει, ότι θα παίζει ελληνική μουσική στα μαγαζιά με το Έτσι Θέλω. Όχι με το Έτσι Θέλω, το 45% να είναι. Αυτό το 45%. Ναι, αλλιώς είναι παράνομο. Μην σε ακούσω να σιγοτραγουδάς Hello, I love you. Hello, I love you, won't you tell me your name. Δεν τρέπεσε λίγο! Κοίταξε, ή θα το πάνε όλο Θοδωράκι για να τιμήσουν ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, να κάνουν ένα απλό twist, να το πηγαίνουν να υπάρχει αυτή η ποσόστοση, ξέρω εγώ, ή να πέσουν Αντάρτικα κτλ. Για το hype, γιατί αλλιώ θα βάζουν Οικονομόπουλο, όπω θα λένε αυτέ τι μαλακίε. Τι θα βάζουν, όχι, θα βάζουν Χατζηδάκι. Τέλο πάντων, για τον Μπούτσο είναι και εδώ μεταξύ νομίζω ότι αυτό το ζητήσανε και το ζητήσανε από τι, πώ λένε, τα γενικά δικαιώματα, αλλά όχι, ξέρω εγώ, ρε φίλε, τα φτωχάδάκια, α πούμε, ξέρω, η εταιρεία. Δηλαδή, ακόμα και έτσι είναι να στα πάρουν. Ναι, καλό μεσημέρι. Μπορώ να βγω στον Αποστολή. Εδώ, Αποστόλης είμαι. Αποστόλη μου. Έλα. Πασόκ, ωραία χρόνια. Πολύ ωραία χρόνια. Πασόκ, ωραία χρόνια. Είμαι στην Ακράτα και σ' ακούω. Α, δεν χρειάζεται να πάτε τόσο μακριά, αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Έγινε, να είσαι καλά. Αυτό πήρες για το Πασόκ. Μην το ξεχνάμε, σωστό. Αχ, Πασόκ, ωραία χρόνια. Ναι, ωραία χρόνια. Τι ωραία, τόσα μας χάρισε. Ναι, και τόσα έφαγε, αλλά τέλος πάντων. Αποστολή. Ναι. Είμαι η Παναγιώτα, αν με θυμάστε. Που σου είχατε. Ότι είχα χάσει τον σύντροφό μου, ρε. Είμαι από την Πάτρα, αν με θυμάστε. Ήθελα κάτι να σε ρωτήσω, σοβαρά όμως, έτσι. Ναι. Μην μου αρχίσεις τις πλάκες. Μου είχε πει κάποια γνωστή μου, γιατί εγώ τα έχω ξεχάσει λίγο τα ψηλοϊστορικά, για τα Σκόπια που είχαν δώσει το όνομα Μακεδονία, Βόρεια Μακεδονία. Και μου λέει ότι καλά κάνανε, λέει, και δώσανε, και ότι τα Σκόπια, λέει, ήταν πρωτεύουσα, λέει, της Μακεδονίας. Να σου πω την αλήθεια, δεν το πιστεύω αυτό. Μπορεί να μου πεις εσύ να μου εξηγήσεις λίγο. Αν τα Σκόπια είναι πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Ναι, ναι. Γιατί δεν μπαίνετε σε μια εκπομπή του Κυριάκου του Βελόπουλου που όλα αυτά είναι ξεκαθαρισμένα. Σας λέω λοιπόν ευθέως ότι εδώ θα ακούτε μόνο την αλήθεια. Γι' αυτό είμαστε διαφορετική ελληνική λύση. Μάλιστα, να πάρω. Γιατί μου τα έλεγε ο άντρας με εμένα. Τα έλεγε ο άντρας, αλλά τον έχασες τώρα, ας πούμε, και χάσατε το Βελόπουλο. Πάρε στον Κυριάκο το Βελόπουλο που αυτά είναι λυμένα. Στον Κυριάκο το Βελόπουλο. Ναι. Εγώ εσύ ήθελα να μου πει. Όχι, αυτά είναι θέματα Βελόπουλου, δεν ανακατεύομαι εγώ. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Η πατρίδα μου και η αλήθεια, τίποτα άλλο. Πάρε εκεί τηλέφωνο, θα το χαρεί. Άκου που σου λέω. Επειδή είναι και η μέρα της γυναίκας, η γυναίκα μου, που, συγγνώμη που το λέω, αλλά πηγαίνεται από το πρωί μέχρι το βράδυ για να τα σπουδάσει αυτά τα δύο παιδιά και μιλάνε για η μέρα της γυναίκας, που παίρνει ψίχουλα, που βαράνε τηλέφωνα 4 και 5 η ώρα το πρωί γιατί είναι προϊσταμένη, κατάλαβες, και μιλάνε για τη μέρα της γυναίκας. Να σου πω κάτι, ρε εσύ. Το φτιάξες, είσαι γατόνι όμως, πώς θα κοιμηθείς το βράδυ ήσυχα, μια χαρά. Πραγματικότητα είναι αυτό, Αποστόλη. Ναι, πραγματικότητα είναι, αλλά ότι βγήκες να το πεις, ξέρω τους λόγους από πίσω. Τέλος πάντων, λοιπόν, άκου.
Έλα, Αποστόλα, ρε. Έλα. Λοιπόν, επειδή με έχουν πιάσει τα νεύρα μου με αυτό που γίνεται με το Κουτσούμπα, θα σου πω πρώτα μια ανακοίνωση. Θέλω να πει τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα 11 Μαρτίου, στο γήπεδο τη Νέα Ιωνία, γίνεται το καθιερωμένο αντιφασιστικό θηλυκό παιχνίδι ΑΕΚ και Νέα Ιωνία προ ημίν του μπλόκου τη Καλογρέζα. ΑΕΚ Ιωνία προ πηγιά, θα κοίτα του φασίστε σε κάθε γειτονιά. Αυτά είναι γνωστά. Λοιπόν, τώρα για το άλλο, ρε φίλε. Έχω τρελαθεί. Τι είναι αυτά που λένε, ρε, για τον Κουτσούμπα, για τον σεξισμό. Τι να πούνε τώρα, κάτι πρέπει να πούνε για να μην μπουν το θέμα. Δηλαδή, πόσο απλό ήταν αυτό που είπε. Γιατί λοιπόν δεν καταγγέλλεται το ότι κυκλώματα, ολόκληρες εταιρείες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν με αυτόν τον τρόπο φοιτήτριες και φοιτητές για να πληρώνουν τα υψηλά δίδακτρα στις σχολές τους. Και να σου πω κάτι, αυτό μου τους πάει και με πολλές. Το θέμα είναι ότι το είπε, αυτό είναι το θέμα. Το είπε. Αν δεν το έλεγε, δεν θα ήταν θέμα. Ναι, ναι. Αυτό δηλαδή ήθελα να ξέρω. Δηλαδή, βλέπεις, ρε παιδί μου, μια κοπέλα 25 χρονών να τα φτιάχνει με έναν εξιντάρι, να κάνει ό,τι κάνει εκεί πέρα το Αναταλό, να το κατηγορήσει και αυτό. Και έχουμε και κάποιες συντρόφισσες και καλά του χώρου που σου λένε η κάθε κοπέλα είναι ελεύθερη να διαθέσει το κορμί της όπως θέλει. Ισχύει. Όχι, ρε φίλε, δεν ισχύει. Ότι είναι, μπορεί να το διαθέσει όπως θέλει, ισχύει. Ναι, αλλά να σου πω κάτι άλλο. Τι πρότυπο είναι αυτό. Αυτό είναι δεύτερο θέμα. Η άλλη μπορεί να θέλει να τα φτιάξει με τον 80χρονο για να τη δώσει εκπομπή στο κανάλι, ας πούμε. Ναι, και να γίνει γνωστή. Έγινε. Ωραία. Ναι, ναι, αλλά το θέμα είναι. Μπορεί να το κάνει. Τώρα τι παράδειγμα δίνει ή όχι είναι άλλο θέμα. Ναι, ναι, αυτό σου λέω, ρε παιδί. Άμα είναι αυτό το παράδειγμα, κακώς έχουμε λάθος παραδείγματα, λοιπόν. Ακριβώς. Μα το θέμα είναι αυτό, ότι το καλλιεργούν όλο αυτό. Δηλαδή δεν θα καταγγείλουν μία 20χρονη που τα φτιάξει με τον 60χρονο. Θα πούνε είναι μάγκης, θα είναι έξυπνα. Και ο 60χρονος, γιατί εδώ είμαστε εντελώς αντισεξιστικό, είναι μάγκας. Είναι ωραίος που τα φτιάξει με την πιτσίρικα. Δεν θα πούνε ότι ο πορνό. Παράστε την οικογένειά του, τα παιδιά του, τον Ατάλο και τρέχει πίσω από την πιτσίρικα. Θα σου πω και κάτι άλλο για τις διζητούδες που μου έχει τύχει από τη δουλειά μου και από τον Deliver και από αυτά. Το να είναι άλλη διζητού και να είναι ευγενέστατη, να αφήνει τύψη στον Deliver, να αφήνει τύψη στο σερβιτόρο, να αφήνει τύψη στην πεντικιουρίστρια και να λέει: Κοιτάξτε, εγώ τα τρώω από γέρους και τα δίνω σε εσάς στην εργατική τάξη και γουστάρω. Αλλά το να είναι η άλλη γκόμενα του αφεντικού και να σου φέρετε χειρότερα και από το αφεντικό, ρε φίλε, αυτό δεν το αντέχω με τίποτα. Και δυστυχώς έτσι είναι οι περισσότερες γιατί έχουν κόμπλεξ και αποθυμένα. Αλλά σου λέω: Υπάρχουν και OnlyFans και τώρα και άλλο που έχω πάθει πλάκα. Που είναι καταπληκτικά κορίτσια και κοιτάνε να βοηθάνε στους φτωχούς. Αλλά αυτές είναι πολύ λίγες. Κοίτα, και εγώ στο OnlyFans για αυτό το λόγο, δηλαδή, όχι για άλλο λόγο, για τους φτωχούς. Ναι, ναι. Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Αποστόλη μου. Έλα μου. Τι κάνεις. Καλά εσύ. Από Μπραχάμι θέλω να σου κάνω παιδί μου μια ερώτηση. Είμαι 80 χρονών. Προλαβαίνω να μάθω να πλέκω κάλτσες. Γιατί δεν έχεις μάθει μέχρι τώρα. Ναι, δεν έχω μάθει και είπε η βούλτευση ότι οι αντιστασιακές λέει πλέκανε κάλτσες και πηγαίνανε στο βουνό να πολεμούνε τα ανταρτόπουλα. Άι μωρί, τώρα θα τις πάρουμε από το Τεμού, από τους Κινέζους να έρθουν έτοιμοι, σιγά μην καθόμαστε. Αλλά εγώ θέλω να πλέξω με τα ίδια. Εντέ και καλά πλέξω. Πλέξε το εγκόμιο το δικό μου, άμα θες να πλέξεις κάτι. 3-4 εγγόνια, και άμα μου βγούνε στο βουνό χωρίς κάλτσες, θα τα αφήσω τα παιδιά. Γενικότερα, το Κομμουνιστικό Κόμμα είχε μία τέτοια τάση. Είχε μία τέτοια τάση. Χρησιμοποιούσε, για παράδειγμα, γυναίκες αντάρτισες. Όμως στην πράξη, τα κορίτσια που έπαιρναν στο βουνό, τα χρησιμοποιούσαν, για παράδειγμα, για να πλέκουν κάλτσες κτλ. Βρε, πάρα από το Τεμού να έρθουν πολλές να έχουν τα παιδιά, έχει προσφορές. Από το Τεμού δεν κάνω διαφήμιση, αλλά πάρα ένα από αυτά, τα ξένα. Δεν τρέπονται λιγάκι, δεν τρέπονται λιγάκι. Τι να πω, παιδί μου, τι να πω, αλίμονό μας. Αποστολής. Ναι. Έλα, ρε φίλε. Με λένε για άλλη τηλεφωνία από Χαλκιδά. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που σύνθεσαι με τηλέφωνο, αλλά ο Θήμιος μας έκανε λιώμα σήμερα. Ανέλπιστο! Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Ναι. Πρωθυπουργός. Καλημέρα. Ανέλπιστο. Εσείς, κύριε Πρωθυπουργέ. Δεν είμαι Πρωθυπουργός, αλλά δεν ξέρεις ποτέ. Α, συγγνώμη, εγώ ήθελα να πάρω τον Πρωθυπουργό, τον κύριο. Λυπάμαι, δεν γίνεται. Λείπει. Να του πω, τέρι αυτός. Εν τω μεταξύ, άκουγα Αποστολή. Το πρώτο σημάδι βλακείας είναι αυτά που λέει εδώ η ηλίθια αυτή με τις σκούπες και θα. Σκουπίστε με τη σκούπα του Πανορμίτη και κάντε την προσευχή σας στον ταξιάρχη. Ταξιάρχη. Σώσε με. Ένας λαός που είναι τόσο βλαμμένος, τόσο πορωμένος με τις ρισκές και τις μαλακίες. Είναι το πρώτο δείγμα βλακίας του. Ένα αυτό. Γιατί καλέ, αυτά είναι χρήσιμα δώρα. Έλα, πήγες αρμένη και βίζητα στο γαλάτσι σε αυτά τα παιδιά. Τα τυχαία παιδιά που αγοράσαν αυτό το σπίτι και δεν μπορούσε να πάει μια σκούπα άγια κάτι. Ήτανε τυχαία παιδιά αυτά έτσι στην τυχεία. Ναι, τι ήτανε. Ήταν τυχαία. Ναι, καλέ. Ήτανε λίγο στημένο, ρε φίλε. Λίγο. Αποκλείεται. Δεν είναι τέτοια πράγματα ο Μητσοτάκης. Όπως αν την άλλη την μαλακ
μαλακισμένη που του έλεγε τι κόμενο είσαι εσύ. Αγαπητέ μου, το μωρό. Το μωρό. Που είναι σαν ροφό ο μαλάκα. Σαν ροφό είναι ο μαλάκα. Είναι θέμα γούστου, συγγνώμη. Κάποιοι γουστάνουν του ροφού, ξέρει εσύ. Α, είναι γι' αυτό, είναι γι' αυτό. Και κάτι άλλο που θέλω να σου πω είναι ότι φίλε μου, Αποστόλη, βλέπει τον κόσμο, άμα κάτι έτσι παρατηρήσει του ανθρώπου, τα ψυχολογικά και την κατάθλιψη. Μια κοινωνία σε σύψη. Και κατά τα άλλα, μιλά και με κανένα μαλάκα που σου λέει: δεν ασχολούμαι με τα πολιτικά. Εγώ δεν πήγα. Επειδή δεν ασχολείσαι, μαλάκα, βγήκαν αυτά τα μουνόπανα. Μαλάκα. Με πιάνει Αποστόλη μου. Προσπαθώ να μην αγγίζω πολύ. Υψήν νεφέλας η θεή ο Μαρκός. Όξιν αγγέλης λακεδαιμονής. Απ, άρπατη. Ναύς μετέωρος πυρφόρ. Δεν σε χάλασε. Θέλω να πω ένα σημαντικό για τους ναυτικούς. Το τρίγωνο Βερμούδων πιο πολύ. Υπάρχει η περίπτωση που εντοπίζει στόχο το ραντάρ. Όπα. Αλλά επειδή είναι στατικός ηλεκτρισμός, ιονισμένη. Α, είναι στατικός. Δεν είναι κινούμενος. Είναι στατικός εκεί. Με τα μάτια δεν βλέπουν τίποτα. Με τα μάτια μιλάμε εμείς και τι λέμε δεν ξέρει κανείς. Ναι, να το ξέρω να. Να το ξέρουν αυτό, ότι... γιατί η σιωπή είναι χρυσό, θα το δεις. Όχι, να το ξέρουν όχι. Αυτό ότι όταν... Μη μου λες όχι και ταράζομαι. Αλλά με τα μάτια δεν βλέπουν τίποτα, είναι αυξημένος στατικός ηλεκτρισμός. Η φυσική πρέπει να τα βοηθήσουν αυτά, αλλά επειδή συνήθως το UFO δεν το πιάνει καν το ραντάρ ενώ το βλέπουν τα μάτια. Και τους F-35 δεν τους πιάνει το ραντάρ, γιατί δεν λέμε για τους όχι, F-35 όχι, και λέμε για το UFO ραντάρ. Μόνο. Αυτό απλά που βλέπετε, ναι. Δεν το βλέπουν τα ραντάρ. Σημαίνει ότι μπορεί να φτάσει από την Αθήνα στην Άγκυρα και να βομβαρδίσει το παλάτι του Ερντογάν και να φύγει να το πάρουν χαμπάρι. Αυτό θα πέφτει το αεροπλάνο. Τα ξέρουν αυτά, είναι απλά. Καλά. Απλά είναι αυτά, τα ξέρουν, είναι εκπαιδευμένοι, αλλά. Έλα, μωρέ, χαζομάρε τώρα, εγώ δεν τα πιστεύω. Το UFO δεν το πιάνει τώρα. Μεταξύ μα, εγώ να σου πω όλα αυτά θεωρώ ότι είναι και μαλακίες. Όχι, μέσα στο UFO έχει βαρύτητα και άλλα. Ναι, έχει βαρύτητα, αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι μαλακίες. Όχι, ο ονισμένος ηλεκτρισμός. Δεν ξέρω ποιο ονισμένος ή οξυνισμένος. Εγώ τα θεωρώ μαλακίες. Και το ραντάρ ηλεκτρικό, ηλεκτρικό. Ό,τι είπαμε μαλακίες. Τέλος. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Με το Αποστόλη, τι έγινε η εκπομπή, τους πήρανε. Ορίστε. Με την εκπομπή με τον Μπαρμπαγιάννη. Ναι, τι. Γιατί δεν τους πιάνω και είναι όλο τραγούδι. Έχει τραγούδι ξένο. Όχι, ελληνικά. Αλλά το ένα πει από το άλλο. Αφού εκεί που τα ακούγα τα παιδιά και μου δείχνει το ίντερνετ. Με ίντερνετ είμαι παραπολιτικά. 90,1. Κάτι θα έγινε τώρα στη σύνδεση, ποιο ξέρει. Η εκπομπή μεταδίδεται κανονικά. Εντάξει, εγώ νόμιζα ότι τους πήρανε να με. Δεν τους παίρνουν, ούτε αυτοί δεν τους παίρνουν τίποτα. Άπαρτα βουνά. Άπαρτα βουνά. Φαντάσματα, ήρωες μες τα χαλάσματα. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Τι κάνει ο άλλος σήμερα, με έχει γαμίσει την ψυχή. Μας γαμίζεται σήμερα. Ο Θήμιος σας γαμίζει την ψυχή ή αυτά που γίνονται σας γαμίζει την ψυχή. Όλα, άντε γεια. Έλα ρε κουνούμαλε. Έλα. Θέλω να μου κάνεις τεστ φανατικού ακροατή. Α, τώρα σε έτρωγε. Ναι, ναι, ναι. Ποιο είναι το μικρό του Μαρκόνι. Σπέντα. Το μικρό σου είπα. Το μικρό. Μου βάλες δύσκολα ρε φίλε. Νομίζω Χαράλαμπος. Όχι. Έχασα ρε που. Πολύκαρπος. Α, Πολύκαρπος, ναι, έχεις δίκιο. Να, αλλά είπε και το Σπέντζας κάπου σε κάποια βάση. Ναι, είναι Πολύκαρπος Σπέντζας. Τι να σε κάνω, το μικρό σου είπα. Εγώ είμαι σειρματιστής του ναυτικού Σπέντζας. Πολύκαρπος, όπως λέμε Σπέντζος φίλμα, αλλά με άλφα στο τέλος. Πολύκαρπος. Ναι, έχεις δίκιο, μπέρδεψα, νόμιζα ότι ήταν το Σπέντζας. 1-0. 1-0. Πάμε δεύτερο γύρο. Ποιο είναι το μικρό όνομα του Τεντά. Του? Τεντάς. Έχει γίνει φάρσα με τον Τάδε ο Τεντάς. Ναι, πες μου το επώνυμο όμως, θα με βοηθήσει. Αυτό ήταν ο Τεντάς. Ο Τεντάς. Μου βάζει δύσκολα ρε που. Μα τι θες να σου βάλω, το Μίλτο Τερερέ και τον Άλκη Πετίνη. Αν πάντα είχε Άλκη Πετίνη. Γι' αυτό δεν στα έβαλα. Έλα, Αποστολή. Έλα. Σε καρδιά το πανελλήνιο από αυτό που γίνεται στη Θεσσαλονίκη, Χαμός, Ναι, ναι, ναι. Θα ευχαριστεί όλοι ξαφνικά αυτό το μπουρδέλο που θέλουμε να λέμε κοινωνία. Αυτό το ανταγωνιστικό πράγμα που ακόμα και για να ζήσεις ή να έχεις μια δουλειά πρέπει να πατάς τα κεφάλια των άλλων ανθρώπων. Προκαλεί τέρατα, Είναι πολύ περίεργο. Ποιος να το περίμενε ότι οι πολιτικές αυτές των τελευταίων ετών θα εκτρέφουν φασιστάκια και ρατσιστάκια. Περίεργο. Άκου κάτι πράγματα. Κι εγώ. Πώς γίνεται 15 χρονών, μα 15 χρονών παιδιά που τα μαθαίνουμε να είναι ανταγωνιστικά. Από δύο. Μη μου πεις ότι αυτά έχουν μεγαλώσει σε straight σπίτια. Όχι, δεν είναι μόνο το θέμα των straight. Αποστολή. Δεν θέλω να πιστεύω straight, τίποτα τέτοιο. Είναι παιδιά που ελπίζω να μην γίνουν φασιστάκια και παλεύω γι' αυτό. Δεν είναι μόνο το straight ή τον gay. Γιατί τα σπίτια των straight βγάζουν καλά παιδιά, Καλά, δεν είναι αυτό το κριτήριο. Προφανώς δεν είναι αυτό το κριτήριο, έτσι. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι πώς σοκάρεται όλη η κοινωνία από το πώς γίνεται να είναι από εδώ 15 χρονών ο πατέρας του δουλεύει 14 ώρες τη μέρα και πάλι δεν μπορεί να πληρώσει τη ΔΕΗ, βρε γαμημένη. Δεν μπορεί να την πληρώσει. Κρατάει το PSO
χιλιόμετρο κάθε φορά που παίρνει το λογαριασμό. Πώς θες να είναι αυτό το παιδί? Αποστόλου σου έχω πει και παλιότερα, είμαι καθηγητής. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να μην το θυμάσαι. Το μεγαλύτερο κατόρθωμα που θεωρώ ότι έχω κάνει πέρα από παιδιά. Σε τι μάθημα είσαι καθηγητής? Είμαι φυσικός. Το μεγαλύτερο κατόρθωμα ήταν όταν κατάφερα ένα παιδί που ήταν γραμμένο σε αυτά τα φασισταριά, στη Χρυσή Αυγή. Κατάφερα με πάρα πολύ κόπο από εκεί μέσα να τον ξεμπλέξω και τώρα να τον χαίρομαι να κάνει το διδακτορικό του στο εξωτερικό, να έχει κοπέλα, να ζει μια ζωή κανονική, να κάνει όνειρα για το μέλλον του και να μην έχει μόνο μίσος. Τα παιδιά στα 15 έχουν μίσος και τους το προκαλεί αυτό το μπουρδέλο που το μόνο που προάγει είναι ο ατομισμός. Τίποτα άλλο. Έλα ρε! Έλα! Πάλι θα διαψεύσω τον Καλαμούκι. Πριν από μερικά χρόνια κάναμε πλάκα μέσα στο σπίτι, στο σαλόνι, για τις γκέι και οι κόρες μου, οι οποίες σπουδάζουν τώρα, δεν μου επιτρέπανε ούτε πλάκα να κάνω. Ούτε πλάκα, γιατί λένε για τους γονείς. Πολλές φορές οι γονείς πρέπει να μάθουν και από τα παιδιά. Ένας από αυτούς είμαι κι εγώ. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για το Ιράν της Ευρώπης. Ζώα, οι παπαδιές. Αντί να συμφωνήσουν με τον γάμο, να αγαπιούνται, να γαμιούνται μεταξύ τους. Και αφορίζουν, κάνουν. Τους είπε κανείς ότι θέλουμε τη γνώμη τους. Δεν ξέρουν, τους έχουμε γραμμένους στα αρχίδια μας. Τους μαλάκες, τους παπάδες. Εν τω μεταξύ, έπεσα τα σύννεφα, ρε. Τέτοιο σκάνδαλο στη Θεσσαλονίκη έφαγε τόσα εκατομμύρια, το άλλο το λαμόγιο εκεί πέρα. Αποκλείεται. Αποκλείεται, δεν το πιστεύεις κι εσύ. Δεν υπάρχουν λαμόγια και δεν υπάρχουν αρπαχτές. Δεν υπάρχουν αρπαχτές. Ρε πούστη μου, μέσα στην κυβέρνηση παιδεραστές. Πόσο μαλάκες. Και εσείς οι νεοδημοκράτες ρε πούστη. Ζώα τελείως ρε φίλε. Έλα! Έλα! Τι έγινε, ρε, μια ώρα! Του ζωή κιόλα, ε! Κάθε ρε, σε! Παίρνω ξανά, παίρνω του διάολο! Είπε, πάρτε Σιριζέι! Α, είσαι ο Σιριζέος! Περίπου, πειράγω να πω! Πες! Να κάνω τον αντίλογο! Κάντον! Ναι, τώρα το ξέχασα τόση ώρα, περιμένω, ρε! Τέλος, μαλάκας! Καλησπέρα, λαέ. Έτσι, για να μιλήσω ότι δεν κρατάω τα προσχήματα. Βεβαίως. Άνθρωποι είμαστε. Ανθρώποι. Ναι, δεν ζω. Πώς κατατίσαμε έτσι, ρε πούστη μου. Κυκλοφορούμε όλοι με τιμοκαταγολόγους στο χέρι. Τόσο η σκολικοειδίτη, τόσο ο προστάτης, τόσο το πτυχίο της νομικής, τόσο της ιατρικής. Δεν κατάλαβα. Τι θα κοιτάμε, θα κυκλοφορούμε τις βάσεις στο χέρι. Η βάση εισαγωγής του πανεπιστήμιου είναι τιμολόγιο πλέον. Αυτό πάλι, ναι. Δεν ζω. Στο σούπερ μάρκετ, πώς πας και σημειώνεις δίπλα τι έχει για να ξέρεις πόσο μαλάκας πιάστηκες από την προηγούμενη φορά. Αυτή τη λίστα του σούπερ μάρκετ δεν παίζει που να, ένας λαός ξεσηκώθηκε για τη φωτογραφία στο γάλα και όχι. Νικήσαμε, αδέρφια όμως. Νικήσαμε. Ξαναμπήκε η μάνα στο γάλα, στο μπουκάλι του γάλατος. Δόξα τω Θεώ. Νικήσαμε. Όχι στην πουστία. Ας τα διάλα. Πάντως, για να λέμε και το στραβού το δίκιο, αυτοί στο πρόγραμμά τους ήταν και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και η ιδιωτική υγεία, έτσι. Τώρα, αν ο παππούς από την πέρα Παναγιά, τη δόθε Παναγιά, ξέρω εγώ, δεν κατάλαβε και τον πείσανε ότι τα πανεπιστήμια, ξέρω εγώ, πρέπει να είναι ιδιωτικά γιατί μπαχαλάκιδες, γιατί κοίτασε τη χάλη. Είναι γιατί τόνα, γιατί τ' άλλο. Εντάξει, τον πείσανε, σε αυτό τον μπερδέψανε. Αλλά για την ιδιωτική υγεία, ρε παππού, πώς μπερδεύτηκες? Δεν πληρώνεις ένα σκασμό λεφτά για να πας να σε κοιτάξει ο γιατρός να σου γράψει τα φάρμακα. 10 ευρώ είναι. Πώς δηλαδή, ρε πούστη μου. Και εδώ, σε αυτό ακριβώς εδώ το σημείο, θα σου πω κάτι πολύ σιριζαϊκό. Δεν με νοιάζει που δεν συμφωνείς, χαίστηκα. Δεν πειράζει. Αλλά για το μόνο που λυπάμαι είναι ότι πια δεν τους λυπάμαι. Κατά τύπ δεν τους λυπάμαι. Λυπάμαι μόνο τον μπαμπάκα μου που έμπλεξε σε αυτή την υπόθεση και με τα 700 ευρώ δεν μπορεί να πάρει τίποτα και όχι τον παππούλη που υποστηρίζει ακόμα Μητσοτάκη. Έλα ρε. Έλα. Δεν θα το πιστέψεις, για αυτό που μιλάς τώρα θα σε έπαιρνα. Για τον Για τα φασολάκια. Φασολάκια, ναι. Ναι. Να σου πω ποια θα ήταν η μαγκιά του πήγε τώρα να έκανε προσφορά στην κοινωνική κουζίνα του Ρουβίκονα. Τι λέει ρε παιδάκι. Ναι ρε φίλε, ναι. Έχω δει αναρχικούς να λένε παιδιά τον δεν τον ήξερα, αλλά από εδώ και μπρος στηρίζουμε τον ψωνίζουμε όλοι. Και κάτι τέτοια. Αυτό ήθελα να σου πω και να σου δώσω τώρα και μία πάσα. Είχε βάλει η Αρβίλα πριν δύο μέρες στο ρουκ ζουκ με το κουτσούμπα. Το είχε ζει. Ναι, ναι. Ρε φίλε, βάλτε το αυτό. Τι ζώα ήταν αυτά, ρε. Ποδοσφαιριστής, ηθοποιός. Τι λέγανε τα στούργελα. Άρε γαμώτα, αυτή είναι η νεολαία μας. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας είναι το θέμα μας. Και ο χρόνος αρχίζει τώρα. Τραγουδιστής, ηθοποιός, παρουσιαστής, δημοσιογράφος. Τηλεπαιχνίδι. Τώρα φταίω εγώ να πω, πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια? Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Γεια σας, Αποστολή. Γεια χαρά. Καταρχάς, ο Μητσοτάκης βάλε ένα ξερατό μετά τη λέξη Μητσοτάκης.
έτσι να. Γιατί, πλεονασμό. Βγήκε και είπε αυτό, χρόνια πολλά στο κόμμα του, ναι, να ζήσουν να μα κυβερνάνε. Το μπάζωμα που λένε ότι είχε από κάτω πτώματα και θέλανε να σηκώσουν τα βαγόνια να σώσουν τον κόσμο από κάτω. Γιατί συνέβη αυτό, το οποίο δεν είναι μπάζωμα, έπρεπε να επιχειρήσουν γερανοί να σηκώσουν τα βαγόνια, γιατί ακουγόταν ακόμα και φωνές, κυρία Αναστασοπούλου. Έχω δει σε διάφορες έτσι καταστροφές, σε σεισμούς, σε τρακαρίσματα κτλ. Πάνε και αφαιρούν αντικείμενα κομματάκι-κομματάκι, αν είναι κάποιος από κάτω. Δεν πάει ολόκληρο γεράνο να σηκώσει ολόκληρο το βαγόνι. Έλα, καημένε τώρα. Κοινή λογική. Για Μητσοτάκη δεν μιλάμε τώρα, έλα, μην τρελαίνεσαι. Ξαναβάλε άλλο ένα ξέρατο. Αφιερωμένο σε εσάς, τους καθημερινούς μαχητές της ευθύνης και της προσφοράς για μια καλύτερη Ελλάδα. Ναι, καλό μεσημέρι. Επίσης. Αποστολής. Ναι. Καλό μεσημέρι, Κέρκυρα, Πλάτωνας. Κέρκυρα. Ωραία, ομοφοβικά πράγματα στην Κέρκυρα. Ομοφοβικό καρναβάλι για πάντα. Ούτε το καρναβάλι, Να σου πω. Τι ούτε το καρναβάλι. Αυτά με τα. Ήταν οκ, το καρναβάλι δηλαδή που καίγατε τον Κασελάκη. Αυτό είναι οκ. Επειδή και. Ποιο τα οργάνωσε αυτά, Δένδιας ή ο Νίκος Γεωργιάδης. Παλαβός και έκανε αυτό, δεν μπορώ να απολογηθώ εγώ γι' αυτό, ναι. Να αλλάξει νησί, δεν ξέρω τι θα κάνει. Αυτό με τα βαγόνια που λέμε συνέχεια. Έπρεπε να σταθεροποιηθεί το έδαφος, να πάνε οι γερανοί να βρούμε αν υπάρχουν άλλοι αγνοούμενοι μέσα στα συντρίμια. Να πω ότι έφυγαν οι γερανοί από εκεί για να μπαζωθεί. Οι γερανοί πήγαν από την πρώτη στιγμή, σηκώσαν τα βαγόνια, καθαρίσαν τον τόπο και μετά ήρθαν οι μπορντόζες και στρώσανε. Έτσι. Ωραία, γίνονται μια σειρά οι δουλειές τώρα. Θα σας δώσει και λογαριασμό ο υπουργός πώς θα κάνουν τις δουλειές. Ναι, μα δεν μπορεί να το βλέπω εγώ αυτό που με έδωσε στην υγωδομή και σκάβα, για να μην το βλέπουν οι υπόλοιποι. Καλά, οι υπόλοιποι, ναι. Ο καθένας βλέπει ό,τι θέλει, όπως καταλαβαίνεις. Ναι, αλλά και εμείς που τα βλέπουμε και τα πούμε, λίγο τρελαινόμαστε. Έλα, Αποστολή. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήθελα να σας ρωτήσω, τι σας κάνει να πιστεύετε ότι λένε ψέματα αυτοί οι άνθρωποι? Τι λέγε, λέγε. Ψέματα κάτι θα μείνει. Έχει συμβεί αυτό το πράγμα ποτέ? Όχι, απλά είμαστε κακοπροαίρετοι. Έτσι, είσαι κακοπροαίρετος από την κορφή ως τα τσαρούχια. Ναι, ναι. Αυτό. Εκπομπή, δεν έχουν δώσει δικαιώματα. Η χτεσινή εκπομπή ήταν μακράν καλύτερη. Μόνοι είστε, αλλά και εμείς είμαστε πολλοί που σας ακούμε και σας πιστεύουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη χτεσινή εκπομπή. Έχω πάρει πάρα πολλές φορές. Άρα δεν είμαστε μόνοι, είμαστε πολλοί και είμαστε μαζί. Είμαστε πολλοί. Αυτό όμως, έτσι όπως το έπιασε ο Θήμιος, για αυτή τη νεολαία, για το τι δεν χαίρονται, ειλικρινά λυπάμαι για αυτά τα παιδιά. Καλά, για τους γονείς τους. Τους γονείς τους ξέρουμε. Τους βιώνουμε κάθε μέρα. Αλλά να επανέλθω. Τι λένε ψέματα οι άνθρωποι? Δεν λένε ψέματα. Δεν λένε ψέματα, ρε παιδί μου. Απλά μπορεί να ξεχνάνε ένα κομμάτι της αλήθειας, ας πούμε. Να, αυτό δεν είναι ψέμα. Μια φορά ψεύτης, πάντα ψεύτης. Οι υπογραφές να φτάσουν μέχρι εκεί που δεν πάει. Μέχρι ένα σημείο πάει. Σταματάει πριν το 41%. Α, το 41%, ναι, εντάξει τώρα. Υπάρχουν και αρκετοί συνυπεύθυνοι σε αυτό, μην ξεχνιόμαστε. Ναι, δεν νομίζω να νομίζω ότι είναι ψέμα κι αυτό. Όχι, αυτή δηλαδή, είναι η μόνη αλήθεια. Προς Θεού. Να συνεχίσετε έτσι και ευχαριστούμε πολύ. Έλα ρε, καμπλά, σε έπιασα ο γυμναστηριακός. Θα είσαι σύντομος και περιεκτικός. Είμαι πάντα και σε ευχαριστώ και παίρνω τις βρυσιές πίσω που σου είχα πει ότι δεν με είχες βγάλει στους αγρότες. Α, να χαθεί σου, Λάρα. Τέτοια κότα είσαι. Το άκουσα το Σάββατο. Εγώ, μαλάκα λοιπόν, που λες, προέρχομαι από μια γενιά γαμημένη που ήταν πολύ με bullying, με πολλούς μαλάκες, γειτοποσκούς και τέτοια. Κάτι δεν μας νοιάζουν τα ερωτικά σας, κύριε. Δεν μας νοιάζουν τα ερωτικά σας. Άκου, μαλάκα, πηγαίνανε κάποιοι συνομήλικοι μου και περηφανόντουσαν οι μαλάκες ότι είχαν πάει συγκρού και είχαν πλακώσει τραβέλια στο ξύλο και τέτοια. Τέτοια μου νόπα να μιλάμε. Όπου η πραγματικότητα είναι ότι τα είχαν πλακώσει τα γλωσσόφυλλα, αλλά τέλος πάντων. Ναι, τελικά σήμερα, φίλε, έχω πάθει τέτοια πλάκα με αυτό που είδα στη Θεσσαλονίκη. Τι γιδογάμιδες, τι κολόπεδα αρχιδόπεδα είναι αυτά, ρε μαλάκα. Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Παρεξηγούνται οι γονείς τους. Στα αρχίδια μου γράφω και τους γονείς που είναι μουνόπανα τα ίδια. Σας παρακαλώ, κύριε, δεν θα ήθελα. Παρεξηγούνται τα μουνόπανα. Μου, εγώ μια ζωή θα λέω αυτό που πιστεύω και στον πούτσο μου, τέτοια γιδό. Λίγο τη γλώσσα να την προσέξουμε, πολύ καρά Ισκάκης μας βγήκες. Ρε μαλάκα, τι γιδό γάμιδες, τι αρχιδόπεδα είναι αυτά, ρε μαλάκα. Είναι δυνατόν να πάνε να κυνηγάνε τα παιδιά σήμερα? Εντάξει, κι εγώ μπορεί να με ενοχλεί το α, το β, τι θα γίνει, ρε. Παιδί μου, αυτά είναι αντρίκια, δεν είναι τώρα 150 εναντίον 2. Έχουνε κάκαλα, δεν είναι έτσι. Μαλάκα, αυτοί είναι νέοι άνθρωποι, να πω. Ρε φίλε, τρελάθηκα. Νέα παιδιά. Τρελαμένος ήσουνα, σ' αφήνω, γεια. Άντε γαμίσου με τα μουνόπανα. Γαμίσου πρώτος. Κλωτσές τα μουνόπανα, τα αρχίδια του κερατά, γεια.
Έλα, καλησπέρα, Αποστολή. Καλησπέρα. Ας ξεκινήσουμε από το ότι οι Γερανοί αυτοί, οι πάρα πολύ μεγάλοι και που πρέπει να σηκώσουν τα βαγόνια, είχαν μπει από την επόμενη μέρα. Από την επόμενη, μέσα στις λάσπες. Είχαν ανοίξει τα πέδιλά τους, σήκωναν βαγόνια, μετακινούσαν από εδώ και από εκεί. Παρόλα αυτά, ας δεχτούμε ότι το έκαναν για να μπορέσουν να σηκώσουν τα βαγόνια. Μπήκαν οι Γερανοί, μπήκαν, ξεκίνησαν να ρίχνουν χώμα, όμως οι άνθρωποι την τρίτη μέρα φωνάζαν από κάτω. Σας παρακαλώ, σώστε μας. Ακούγονται οι μογιές από κάτω, τα κλάματα και τα πτώματα, και πρέπει να πάνε Γερανοί βάρους 20 τόνων να σηκώσουν τα βαγόνια που είναι πολλούς τόνους το κάθε βαγόνι. Και πήγαιναν και τους έλεγαν: περιμένετε λίγο ακόμα, σε τρεις μέρες τελειώνει και η ασφαλτόστρωση. Μόλις σχηθεί και η πίσα, θα σας σώσουμε. Θα έρθουν οι Γερανοί, θα πατήσουν. Και φωνάζαν αυτοί: όχι, όχι, περιμένετε λίγο ακόμα. Τώρα έπεσε το γαρμπίλι. Αύριο έρχεται ο εργολάβος να ρίξει και το 3α. Μεθαύριο θα ρίξει την πίσα και σε 4 μερούλες θα έρθουν οι Γερανοί, θα σηκώσουν τα βαγόνια, θα σας σώσουμε. Έτσι ακριβώς έγινε. Ναι, αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Ναι, χαίρετε. Χαίρετε. Ήθελα να πω όσο αφορά τα Τέμπη, κρατικές δολοφονίες δεν διώκονται ποτέ. Έτσι, γιατί γνωρίζεις και εσύ ότι όλες οι θεσμικές θέσεις, δικαιοσύνης κτλ. Είναι δικά τους. Μαρφίν, π.χ., έτσι, τίποτα. Σάμινα, τίποτα. Μάτι, τίποτα. Μάνδρα, τίποτα. Μα δεν τους ψηφίζουμε τώρα κυβέρνηση για να έχουν ευθύνες τέτοιες. Ακριβώς. Επίσης, άμα ήταν κακή, θα ήταν φυλακή. Η κακή είναι στη φυλακή. Τέλος. Ακριβώς αυτό. Ναι. Παρακαλώ. Αποστολή. Έλα. Άκου να δεις, όταν ακούω τη λέξη του πρωθυπουργού μου πέφτουν τα μουστάκια κάτω, ρε. Εξήρισε τα και εσύ να μην σου πέφτει τίποτα. Και το μουστάκι είναι καλή περίπτωση να σου πέσει. Φαντάζεσαι να σου πέφτει τίποτα άλλο. Είναι ο φερετές του που στη λέω το μουστάκι. Όχι, όχι, όχι. Του μαλάκα είναι και του φασίστα συνήθως. Εντάξει, για να συνεννοιόμαστε. Τώρα, όσο και για το καρνάβαλο και στο αυτό, εντάξει, τώρα στην Κέρκυρα που έγινε και δεν ξέρω πού αλλού. Καλέ, αυτοί βγάζουν βουλευτή τον Νίκο Γεωργιάδη, το σύμβουλο του Μητσοτάκη. Ναι. Που είχε καταδικαστεί. Ναι, μην τα πω, ξέρουμε όλοι. Τον Νίκο Γεωργιάδη. Δεν πειράζει, δικαίωμά του. Θέλω να πω, δεν θα κάνουν τον Κασελάκη να τον κάψουν, έλα. Δικαιωματιστές όλοι έχουμε γίνει, οπότε εντάξει, δικαίωμα εκεί, δικαίωμα από εδώ, δικαίωμα πιο πέρα. Εντάξει, αυτό είμαστε, καλά παθαίνουμε και του χρόνου. Αυτά. Γεια σου, Τσολιάνη. Γεια σου, Μαναρή. Κάνεις. Καλά, εσύ. Καλά. Ήθελα μια παρατήρηση, όχι σε εσάς, ως Θεού. Κάποιος είχε διαβάσει ότι η ευημερία ενός τόπου συνδέεται με την ελευθερία που υπάρχει στους ανθρώπους. Και κάπου αλλού είχα διαβάσει επίσης ότι η ελευθερία του ενός σταματάει εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου. Βέβαια, ψηλά γράμματα. Σε λίγο θα μου πεις και Χορχέ Μπουκάη τώρα, ηρέμησε. Ψηλά γράμματα για αυτά τα παιδάκια τα υπέροχα που τραμπουκίσαν ανθρώπους στη Θεσσαλονίκη. Επίσης και για αυτά στην Κέρκυρα που άκουσα τώρα πριν από λίγο που λέγατε για το καρναβάλι. Και ήθελα απλά να πω ότι αφού δεν ντρέπονται αυτοί οι γονείς για τα παιδιά που μεγάλωσαν, ας ντραπώ λιγάκι εγώ. Στηρίζω Θόδη. Στήριξε. Είσαι της κατάρας κι εσύ, ε. Όχι, αυτό δεν το έχω ξανακούσει, ούτε καν το θα σκεφτεί. Τι είπε, να μπουκώσει ο κόλλος, να σφινώσει, τι είπε, κάτι. Ναι, ναι, να βουλώσει ο κόλλος. Σου εύχομαι, Δρακουμέν, σε σένα και στα δρακουλίνια σου, να βουλώσει ο κόλλος σας. Καλή νύχτα. Να βουλώσει. Που δεν υπάρχει χειρότερο από βουλωμένο κόλλο. Δεν υπάρχει, φίλε, και χειρότερο. Δηλαδή καλύτερα να σου βουλώσει η κεντρική αρτηρία, να πούμε, όχι ο κόλλος. Φίλε, δεν το έχω ακούσει ποτέ. Πρώτη φορά το άκουσα. Λοιπόν, στηρίζω Θόδη και αυτά που λέει αυτή η σερβιέτα του απατημένου, να πούμε. Δεν αφορούν καμία τεχνική που λέει ο Θήμιος ότι χρησιμοποιεί την τεχνική αυτή. Ποια από όλες τις σερβιέτες, κύριε. Συγγνώμη, το παίρνει ολόκληρο πακέτο. Διευκρινίστε, έχει πολλές. Αυτό το ξεφωνιστήρι. Λοιπόν, αυτή η σερβιέτα του απατημένου, λοιπόν, έχει ασυλία. Γι' αυτό λέει αυτά που λέει. Το απατημένο το ξέρετε ή το λέτε έτσι. Δεν θέλω να λέμε ότι να είναι. Έκανε μετάφραση στο σερβιέτα του απατημένου να δει τι βγαίνει. Λοιπόν, αυτό έχει ασυλία. Γι' αυτό τα λέει αυτά. Και όλοι αυτοί που μιλάνε έτσι ασυλία έχουν. Γι' αυτό λένε αυτά που λένε. Μάλιστα, αγαπητέ. Βεβαίως, αγαπητέ μου. Η συζήτηση έχει ανέβει επίπεδο. Λοιπόν, και για να μην είχαν ασυλία να δούμε τι θα λέγανε. Για να, τέλος πάντων τώρα. Αλλά. Τα πες όλα. Λοιπόν, έλα, γεια. Έλα, ρε μάγκα. Έλα. Καλώς τα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, για αυτό που είπε τώρα μέσα ο Θήμιος για το γεγονός ότι κρύβεται, λέει, κάτι πάρα πολύ μεγάλο και γι' αυτό προσπαθούν να το συγκαλύψουν. Εκτός από αυτό, είναι αδίστακτοι. Από εκεί ξεκινάμε. Αυτός δεν έχουν δώσει δικαιώματα. Τι είναι αυτά που λέτε, από πού και ως πού. Ναι, ναι. Ο κόσμος που ακούνε και πολλοί νεοδημοκράτες δικοί τους, να το ξέρουν αυτό. Ότι αυτοί που τους κυβερνάνε είναι αδίστακτοι. Ξέρετε, πάνε να πει αδίστακτο, πάνε να πει μαφιόζο. Ξέρετε, πάνε να πει μαφιόζο. Πάνε να πει ότι δεν τον νοιάζει. Θα κάνει ό,τι του γουστάρει και ό,τι του περνάει από το χέρι του για να πετύχει το στόχο του. Νομίζω τους αδικείτε, έχει τα αυστηρά κριτήρια, δεν ξέρω γιατί. Ναι, ναι, όντως. Έλα, από την Πάρτα σε έχω παρμένο, αγόρι μου. Α, την Πάτρα σε έχω παρμένο. Α, ωραία. Κουνούμα, λέει, άκου. Ακούω το Θήμιο τώρα που λέει για δικαιοσύνη και θα δείξει. Τα αρχή
αρχίδια μου τα δυο θα δείξει. Συμμορίες, μπλε, πράσινες κτλ. Και εγώ είμαι στη φάση, φίλε, που όταν μου λέει ο άλλος, ειδικά Πασόκ Νουδού, για σκαμπίλια. Να του ρίχνω κατευθείαν σκαμπίλι. Συμμορίες, τίποτα άλλο, δεν υπάρχει σωτηρία. Με τα ζώα που υπάρχουν εδώ, εδώ βγήκε ο άλλος ο μαλάκας, ένας παπάς εκεί και τους έφαγε τόσα μπύρια. Φαντάζω τι ζώα λαός είμαστε, τι βλήματα. Γιατί είμαστε βλήματα, αποκλείεται ο παπάς να ήταν πιο έξυπνος. Πιο έξυπνος ήταν ο παπάς. Ωραία, γιατί είμαστε εμείς βλήματα επειδή είναι ο άλλος πιο έξυπνος. Γιατί τρεμιάζει τελείως χάσος. Μην ετεροπροσδιορίζεστε, αυτό δεν θέλω. Τρεμιάζει τελείως χάσος για να πιστεύεις σε τέτοιες μαλακίες. Σε εικονίσματα, παντόφλες, κάσος. Καλά, εντάξει, μην πιστεύει κάποιος αμέσως. Επειδή εσύ είσαι άθρος κουγουρούνι. Άθρος κουγουρούνι είμαι, ναι, βρίσκε με φτιάχνει. Όχι, δεν σου κάνω τη χάρη να χαρεί. Λοιπόν, όσον αφορά για την εκπομπή της Παρασκευής, γιατί είπε κάτι ο Θήμιος, το οποίο νομίζω δεν ευσταθεί και θα ήθελα λίγο να σου το τονίσω και επί προσωπικού. Λοιπόν, γύρισε και είπε ότι τα παιδιά αυτά τέλος πάντων εκεί στη Θεσσαλονίκη που κάνανε αυτές τις μαλακίες που κάνανε εκεί με τα παιδιά με το ζευγάρι των queer ατόμων, ότι είναι συνήθως από οικογένειες τάδε ή οι δύσκολες οικογένειες που δεν τους έχουν διδάξει κλπ. Θα μου επιτρέψεις να σου πω, Αποστόλη, και στο φίλο Θήμιο, ότι. Καλά, κι εγώ διαφωνώ σε αυτό, έτσι, δεν είναι απόλυτο. Θα σου πω γιατί. Θα σου πω μπορεί να είναι και από τι καλά τζάκια. Και τι ωραία σπίτια, όλα παίζουνε. Πολύ σωστό και αυτό που λες, δεν το σκέφτηκα. Επί προσωπικού θα σου πω, εγώ με τον πολύ που το πολύ είπε ο δικό μου φίλο το Μιχάλη από μικρή, μεγαλώσαμε σε οικογένειες όπου οι γονείς μας είναι λούμπεν άτομα. Λούμπεν άτομα, μικροαστή, με πολύ φτωχό μυαλό και μη σου πω και μυαλό τώρα που τίνει να έχει τέτοιες αντιλήψεις. Τύπου ότι ποιοι τρανσέξουαλ, άντε με τους τραβεστή κτλ. Και να πάνε να πνιγούνε. Εμείς όμως είχαμε την ευθύνη, προσωπική ευθύνη αν θέλεις, και ήμασταν ταγμένοι στο γεγονός να κάτσουμε να διαβάσουμε, να μάθουμε, να διδαχθούμε. Να ψαχτούμε μόνοι μας, να κάνουμε κατάλληλες παρέες. Αυτό προτείνω και στα νέα παιδιά του σήμερα. Δεν γίνεται να υπάρχει συνέχεια αυτό το πράγμα, το γεγονός ότι α, είναι οι γονείς μας, έτσι. Ακολουθούμε τους γονείς μας. Όχι, φίλε. Όχι. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Θα πρέπει να κάνεις κάτι και για πάρτι σου. Το μόνο σου. Σίγουρα παίζει ρόλο το οικογενειακό περιβάλλον. Εντάξει. Πάντως και το περιβάλλον, ναι, μη λέμε τώρα. Έχει σημασία και που μεγαλώνεις. Απλά δεν είναι απόλυτο, σύμφωνοι. Δεν είναι απόλυτο. Εγώ αυτό ήθελα να πω. Απλά και ο Θήμιος, άμα δεν ήταν απόλυτος, θα ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Τώρα τρώτε στη μάπα αυτό το πράγμα το απόλυτο. Τι να σου πω. Έλα, μεγάλε. Έλα. Λοιπόν, έχω να πω το εξής. Η αδερφή του πατέρα μου, 17 χρονών, στο βουνό. Έκανε κάλτσες. Γενικότερα, το Κομμουνιστικό Κόμμα χρησιμοποιούσε γυναίκες αντάρτισσες. Όμως στην πράξη, τα κορίτσια που έπαιρναν στο βουνό, τα χρησιμοποιούσαν για παράδειγμα για να πλέκουν κάλτσες κτλ. Έκανε κάλτσες, βέβαια. Α, λοιπόν, να, το πρώτο καλτσεντόνια ξεκίνησε από το βουνό. Τους κυκλώσαν οι ταγματασφαλίτες, ο Βουρλάκης και ο πατέρας του Σούρλα, του πρώην βουλευτή. Έγινε μάχη, σκοτώθηκε 17 χρονών. Τη κόψαν το κεφάλι, πήγαν στην πλατεία τη. Τη έκανε μάλινες και μυρίζανε, μάλλον γι' αυτό, ε. Γι' αυτό. Και είναι το μυστικό τη καλή κάλτσα, φίλε μου. Άμα δεν τηρείς κάποιους κανόνες, μετά το έφαγε το κεφάλι σου. Κυρία, φτιάχνανε κάλτσες, ναι. Κάλτσες και σόβρακα και τίποτα άλλο. Μα παιδί μου, ξέρει η βούλτεψη. Αν δεν πει η βούλτεψη, ποιο θα πει. Έτσι είναι. Το μαλλί πώς είναι, ε. Είναι εντάξει. Τι, εντάξει. Πώς είμαι, ε. Σκατά. Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλω να δηλώσω συμμετοχή για ελπίζω το πρώτο βραδινό χειρουργείο που θα βγει για να το κερδίσω. Γίνεται. Με τα μεσονύκτιο έχουμε τώρα. Με τα μεσονύκτιο, ναι. Με τα μεσονύκτιο μετά από δύο ποτάκια όμως. Ναι, γιατί δεν υπάρχουν λεφτά τώρα για νάρκωση κτλ. Πιες δύο βόρκες σκέτες να μην νιώσεις. Περιμένω, ναι. Εντάξει, θα φέρω μαζί μου και ένα ουισκάκι για να μπορέσω. Αλλά απλά να... Τα παρέχουμε εμείς αυτά, κύριε. Τι μας περάσατε. Ό,τι είναι κοντά σε λαθρεμπόριο το παρέχει το κράτος. Ξηρό καρπό έχετε. Ξηρό καρπό, όχι, δεν είναι λαθρεμπόριο. Αλκοόλ και ντρόγες. Θέλετε. Και πατατάκια. Ωραία. Πατατάκια. Μπορώ να συμμετάσχω για να το κερδίσω, μήπως. Οι έξι πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε κερδίζετε από ένα βραδινό χειρουργείο. Ωραία. Όσο μιλάω, εγώ σας παραγγέλλετε. Όσον ώρα εγώ μιλάω, σας παραγγέλλετε. Σας προλαβαίνουν άλλοι τα δικά σας χειρουργεία. Τώρα, πάρε. Ναι, Αποστολή. Ναι. Έλα. Πώς το έλεγε ο αυτός εκεί το Θήμη, γιατί δεν θέλω να πω και το όνομά του, ότι δεν είναι μη ασφαλής οι σιδηρόδρομοι, αλλά έχουν πρόβλημα ασφάλειας. Κάπως έτσι το έλεγε, ναι. Δεν ήτανε ότι ο σιδηρόδρομος δεν είναι ασφαλής. Το εξώδικο έλεγε προχωρήστε γιατί έχουμε ζητήματα ασφάλειας και ολοκληρώστε την 717. Να πω και εγώ ότι δεν είναι μαλάκας, απλά έχει πρόβλημα μαλακίας. Ναι, ισχύει και αυτό. Ισχύει και αυτό και όσοι τον ψήφισαν δεν είναι συνένοχοι. Έχουν πρόβλημα συνένοχης. Αυτό ναι, ισχύει.
Και μια υπενθύμηση εισαγγελέα στον Αμολάη το Μίχο, ε. Αυτά. Γιατί να, όχι, να... Τι, δεν είναι καθαρό. Ναι, ναι, ναι. Τέλο. Ναι. Τι έκανε, σιγά. Ό,τι θα έκανε και ένα μέσο σύμβουλο του Μητσοτάκη. Ναι, εντάξει. Με καταγωγή από την Κέρκυρα. Σιγά το πράγμα. Έλα, είδες τι η δικαιοσύνη ΑΕ βγάζει αποφάσεις έτσι για τη 12χρονη στον Κολωνό. Πολύ καλά, έξω ο Μίχος ή όχι ακόμα. Πάντως για τον βιασμό τον απαλλάσσουν από ό,τι βλέπω. Εντάξει, και για τα βαγόνια και τελικά θα έπρεπε όμως το ΚΚΕ έτσι, να βγει να κάνει μια ανακοίνωση όπως μας στέλνει το κράτος τιμολόγια ΔΕΗ και τα λοιπά στο σπίτι και μας φοβίζει με εξώσεις και τα λοιπά. Να κάνουμε και εμείς ένα ντου στα σπίτια τους, τα σπίτια τους όμως, όχι στη Βουλή, έτσι, ώστε να διασπαστεί η δύναμη της αστυνομίας να τελειώνουμε με δάφτους. Αυτό. Αποστόλη. Έλα. Γεια σου, Λεφιλέντη. Μην μιλάς τόσο κοντά, μπουκώνει. Όπα, ναι, sorry, ναι. Πού το έχεις βάλει? Έχω βάλει το κέρατο σε αυτή και μάλλον ακούγομαι. Δεν ακούγεσαι καλά. Α, δεν ακούγομαι καλά, καθόλου. Θα με ακούς καλύτερα. Έλα. Έλα. Τώρα σε ακούω, στο διάλογο τόση ώρα. Sorry, τι κάνεις, καλά. Καλά, εσύ. Αγγλοκουνούμαλο εδώ πέρα. Αγγλοκουνούμαλο. Αγγλοκουνούμαλο, ναι. Oh, hello, I love you, let me tell me your name. Hello, I love you, won't you tell me your name. Oh my darling. Hello. Oh, you bloody queen. Α, όχι, πάει αυτή. You bloody king. Μπουλουμπίνα. Oh, you bloody. Πότε θα κάνεις το ταξίδι να είσαι προς εδώ πέρα πάνω μεριά να δούμε καμιά παράστασή σου και εμείς εδώ που βγάζουμε χαρμάνα και θέλουμε να σε δούμε διακάως. Πού μένετε? Έλα στη Αγγλία και όπου και αν έρθεις εμείς θα έρθουμε να σε βρούμε. Α, γιατί μπορεί να έρθω. Μη σκάσω μύτη και δε σε εδώ. Πρώτο. Θα σε πιάσω από το γιακά και θα σου πω you can't. Το can't με you, ξέρεις. Yes, I do. You Εντάξει, bloody can't, μάλλον. Okay. Okay. Για πες, τι λες, υπάρχουν στα σχέδιά σου να κάνεις κανένα ταξίδι προς το εδώ πέρα το βασίλειο. Θα πάμε προς το βορρά. Γκαγκάν, γκαγκάν. Παρεξέπινε την πορεία του και πήγε προς βορρά. Τέλεια. Για πες. Ναι, βρε, θα ενημερώσω ότι είναι, αν είναι και όποτε είναι. Θα το γεμίσουμε εμείς εδώ, να ξέρεις. Είμαστε πολλά κουμούνια εδώ πέρα πάνω στο βασίλειο. Αυτά είναι. Είμαστε οργανωμένοι εδώ. Έλα, να σε δούμε γιατί θέλουμε. Αυτά μ' αρέσουν. Γεια σου, Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά στη Νέα Δημοκρατία μας. Γιορτάζουμε μισό αιώνα δημοκρατία στην πατρίδα μας, αλλά γιορτάζουμε και 50 χρόνια ζωής του κόμματός μας. Χριστέ μου, τι χαυτίο. Μια ερώτηση θα σου κάνω. Πόσα λεφτά χρωστάνε στις τράπεζες? Έλα, μωρέ, τα λεφτά δεν έχουν σημασία. Οι αγώνες, οι ιδέες, αυτά έχουν σημασία. Έτσι, τα έργα, αυτά έχουν σημασία. Που αυτά είναι πολύ περισσότερα λεφτά από αυτά που χρωστάνε. Δηλαδή, αυτά μας έχουν κοστίσει περισσότερο. Έτσι, μπράβο. Μην σε κουράζω άλλο. Θέλω να ακούσω αγώνες. Δεν με κούρασε, ωστόσο, όλα καλά. Αποστόλη. Έλα. Προσπαθώ καιρό να σε πάρω. Αλλά κάτι τύχαινε. Όχι, κάτι τύχαινε. Πρώτη φορά δεν περίμενα. Α, έχεις θέμα με την αναμονή. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω αν με θυμάσαι. Είμαι πέρυσι στο Ηράκλειο που είχα έρθει με το μουστάκι που σου είπα ότι έρχομαι και για την πεθερά μου. Μπαγάσα φέτος μου την έκανες. Γιατί την έκανα? Γιατί θα είσαι 29 εδώ. 28 παίζω Χανιά και 29 Ηράκλειο. Και εγώ θα είμαι Αθήνα. Ποια μέρα φεύγεις? 29. Εγώ είμαι από Ηράκλειο. Έλα, 28 Χανιά, προλαβαίνεις. Όχι, όχι. 28 θα είμαι Αθήνα και γίνεται 30. Αυτή είναι η ατυχία. Δεν πειράζει, ελπίζω να ξανά. Α, πιστόλι. Έλα, Αθήνα. Τι να κάνω, έτσι δεν τυχείς. Έλα νωρίτερα, Αθήνα. 27 παίζω Σταυρό του Νότου. Τσακ. Αυτό σου λέω τώρα, δεν μπορώ. Τι δεν μπορείς? Δεν μπορείς το ένα, δεν μπορείς το άλλο, δεν σε βρίσκω πουθενά. Έχω κάνει βόλτα την Ελλάδα για να με δεις. Θα έρθεις ξανά στο Ηράκλειο. Έχεις φανατικούς. Θα έρθω. Του χρόνου να είμαστε καλά. Θέλω να πω να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε, γιατί μέσα σε όλη αυτή την καταχνιά μας κάνετε λίγο και σκεφτόμαστε. Και πιστεύω ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι να σκεφτούν λίγο καλύτερα, μπας και αλλάξουν τα πράγματα εδώ. Ναι, γεια σας. Γεια. Θα ήθελα να μιλήσω με τον Αποστόλη για το θέμα των Δεμπών. Μιλήστε. Μπορώ να μιλήσω? Ναι, ναι. Θέλω να πω για την κυρία Καριστιανού, που δεν θα ήθελα ποτέ να βρεθώ στη θέση της. Πιστεύει ότι αυτοί οι οποίοι διορίζονται από την κυβέρνηση θα βγάλουν κάποια απόφαση, για τους δικαστές μιλάω, η οποία θα εκθέτει αυτούς που τους διορίσανε? Όχι. Πιστεύω όχι, ναι, ναι. Ναι. Αυτό πιστεύω και γι' αυτό πήρα. Απίστευτο. Ποιος θα το πίστευε? Να είστε καλά, Αποστόλη. Να είστε καλά κι εσείς. Χρόνια δεν έπαιρνα τηλέφωνο για να μην χάσω τα σχόλια που έκανες κάθε φορά που σε έπαιρνε κάποιος. Και παιδιά, πραγματικά είσαστε απίθανοι. Κάνετε πάρα πολύ καλή δουλειά. Είσαστε ένα φως στο σκοτάδι που μας έχει περιβάλει. Να είστε καλά, αγόρι μου, και εσύ και ο Θήμιας. Είμαι περήφανος για εσάς. Ναι. Αγάπη μου, το κλείσες ή μόνο το έκλεισε? Εγώ το κλείσα. Ναι. Γιατί δεν μου μιλάς? Έχω διαγωνισμό, ρε μαλάκα, άντε και γαμίσου. Α, συγγνώμη, έλα να συμμετάχω, να συμμετέσχω. Δεν είναι για σένα αυτά, γαμίσου, γεια. Αποστόλη. Έλα. Από
Με τη Φυσιά έχω παρμένο ταξί, Τάκη. Έλα, πε μου, Τάκη. Για πε μου κάτι, σε παρακαλώ, βοήθησε με. Έχω το δημοκατάλογο τη υγεία μπροστά μου και δεν γράφει για αφαίρεση όρχη. Ξέρει την τιμή, μήπω. Όρχη. Όρχη, δεν ξέρω. Αφαίρεση αριστερού όρχιο, 1000 ευρώ. Και προσθήκη ακροδεξιού όρχιος στα 1500. Τι να κάνω που θέλω να τα αφαιρέσω τώρα για να τα δώσω στο 41% και στον υπουργό. Σιγά, μεγάλη πρίκα του έδωσε. Εντάξει, φίλε μου, θα τη μάθουμε την τιμή. Αν έχει κάτι ειδοποιήσει, σε παρακαλώ. Βεβαίως, βεβαίως. Έγινε. Παρ' όλα αυτά μπορεί να κάνετε δωρεά. Ναι, θα την κάνω τη δωρεά, θα την κάνω. Αλλά κάποιο να κάνει και την επέμβαση, σωστό. Πρέπει κάποιο να τα αφαιρέσει. Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή τη Ελληνοφρένεια.